Καλημέρα Γιώργο Αδαλή. Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη. Λοιπόν, για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ και θα ξεκινήσω από αυτό. Έχει πουθενά ρε παιδί μου ταβάνι αυτή η ιστορία? Όχι. 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 Πουθενά. Γιατί από τις αρχές της κρίσης του 20, Ιανουάριος του 20 ήταν ακόμα το lockdown στην Κίνα ήταν. Είχαμε πει ότι αυτό με τα lockdown, αν υποθέσουμε ότι είναι το φάρμακο, η συνταγή της θεραπείας για τον ιό και την πανδημία, πολύ φοβάμαι ότι ως φάρμακο θα φέρει περισσότερη ζημιά και περισσότερους νεκρούς από ότι επιλύει χορηγώντας του. Και κάπως έτσι θα γίνει, διότι τώρα έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Ο πόλεμος στην αγορά ενέργειας πλέον έχει μεταφερθεί και με κανονικά κανόνια, δεν γυρεξάγεται μόνο ο οικονομικός πόλεμος. Και τα όρια έχουν καταργηθεί, διότι έχει καταργηθεί αυτό που έχουμε περιγράψει πριν αρκετά χρόνια ως παγκόσμιο σημείο ισορροπίας της ειρήνης. Και έχει σχέση με τις τιμές πετρελαίου. Το χειρότερο δε όλων είναι ο καινούριος εχθρός που έχει προκύψει, τεκμαρτή μεταβλητότητα. Έχει τρελάει τους πάντες. Και ενδοσυνεδριακά, σε οποιαδήποτε τιμή και αν εξετάσουμε υδρογονανθράκων, πετρελαίου, φυσικού αερίου δηλαδή, μετάλλων, αμετοχών, ό,τι και αν εξετάσουμε, η μεταβλητότητα της τιμής μέσα σε μία συνεδρίαση, σε μία μέρα, αλλά και σε εβδομαδιαία βάση, και σε μηνιαία και σε ετήσια, δεν έχει προηγούμενο. Και αυτό δεν οδήγησε ποτέ, ποτέ, μα ποτέ σε καλά πράγματα. Τώρα όμως έχει προκύψει και κάτι άλλο. Δηλαδή πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάνει μια παρουσίαση της πρόβλεψης που είχα κάνει στο SLPS, αλλά την είχαμε συζητήσει και μαζί, για γκάζ Μαγεδόν. Ναι, 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 ναι. Για Αρμαγεδόνα στην ενέργεια, κυρίως στο φυσικό αέριο. Και είχα γράψει ότι επιβεβαιώθηκε η εκτίμησή μου για με συγχωρείτε, για μια εκρηκτική άνοδο σε αντίθεση με αυτά που μας λέγανε ότι θα το καλύψουν το ΦΕΜ το θεματάκι μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου του 2021, μια εκρηκτική άνοδο που όμοια της δεν έχουμε ξαναδεί, που θα φτάσει στο φυσικό αέριο τον ΗΠΑ και στα 10 στο επίπεδο των 10 δολαρίων. Έτσι και έγινε. Την Παρασκευή εκεί ήταν τα πράγματα ακριβώς. Όμως την επόμενη μέρα συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, επειδή δεν είχα χρόνο να αρθογραφήσω, θα επανέλθω σε αυτό. Συνέβη μια τρομακτική πτώση. Το φυσικό αέριο στη ΣΥΠΑ έπεσε σε μια μέρα 13,5% στην τιμή. Την επόμενη από αυτά που έγραφα. Οι τιμές του πετρελαίου και αυτές ακολούθησαν μια πτώση 8%. Γιατί? Διότι ο Biden αποφάσισε να βγάλει ένα καινούριο όπλο, το οποίο στη μάχη αυτή κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως τακτικό πυρηνικό, αντίστοιχο δηλαδή της Χιροσίμα, της ατομικής βόμβας του Χιροσίμα. Ένα όπλο που πολλοί το ψάχνουν να δουν τι είναι αυτό το νομοσχέδιο ΝΟΠΕΚ, με το οποίο απείλησε ο Biden την Πέμπτη ανοιχτά, μάλλον όχι ο ίδιος ο Biden, αφέθηκε μέσω του Δημοκρατικού αλλά και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος η πληροφορία ότι πάει στο Κογκρέσο για ψήφιση και θα πάει στον Πρόεδρο. Τι είναι αυτό το ΝΟΠΕΚ δηλαδή, που ουσιαστικά έριξε τις τιμές του φυσικού αερίου στα τάρταρα με μια εντυπωσιακότατη πτώση? Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εγώ, κύριε Σαχίνη, θα το χαρακτήριζα ως νομοσχέδιο Jack Sparrow, το πειρατό της Καραϊβικής. Επί της ουσίας η λέξη NOPEC, δηλαδή που σημαίνει όχι OPEC ως λογοπαίγνιο, αλλά προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων No Oil Producing and Exporting Cartel, είναι ένα νομοσχέδιο που προσπαθεί να παλέψει τις μονοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά πετρελαίου και δει τα καρτέλ και στοχεύει στο καρτέλ του ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus, τον ΟΠΕΚ και των φίλων, δηλαδή κυρίως κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας. Επί της ουσίας είναι μια τροποποίηση ενός αντιμονοπωλιακού νόμου, τον ΗΠΑ από το 1890, που είχε σκοπό να επικεντρώσει την προσοχή του στη δράση τότε του Τζον Ροκφέλλερ στο τομέα του πετρελαίου. Και πολύ πέτυχε κάποια πράγματα, αλλά μέχρι σε ένα σημείο.
Αυτός ο νόμος που ισχύει μέχρι τώρα ζητούν λοιπόν να τροποποιηθεί με ένα νομοσχέδιο. Τώρα προσέξτε όσο θα δείτε τι γίνεται. Αυτό το νομοσχέδιο πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 2000. Και έκτοτε είναι αυτή η φορά που εμφανίζεται τώρα, είναι η 17η φορά στη σειρά που το εμφανίζουν. Δεν υπάρχει πρόεδρος στην Αμερική που κατά τη θητεία του από το 2000 και μετά δεν εμφανίστηκε αυτό το πράγμα. Αυτό καταρχάς κάνει, έχει ένα πνεύμα νόμου, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, να προστατεύσει τους Αμερικάνους αλλά και τους πολίτες του κόσμου να μην αγοράζουν ακριβά τα καύσιμα. Με τη δημιουργία ότι καταπολεμά ένα καρτέλ υπέρ της δημιουργίας ενός άλλου καρτέλ. Δηλαδή φεύγουμε από το ένα πάμε στο άλλο. Δεν είναι αντιμονοπωλιακό γενικός να πεις ρε παιδί μου εντάξει σωστό είναι. Ναι. Όχι, καταπολεμά με έναν τρόπο που πλέον είναι αναχρονιστικός, καταπολεμά τα καρτέλ αυτών που έχουν εταιρείες κρατικές. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί, οι Ρώσοι, οι Σαουδάραβες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά όμως αυτοί με τον α ή β τρόπο έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην αγορά της Αμερικής. Και στην ανάντη και στην κατάντη, και στο upstream και στο downstream. Mm. Και έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε δηληστήρια, σε υποδομές, σε εξορίξεις, στην Εκάρη Πέρμιαν. Άρα αυτό το οποίο πάλι δεν καταλαβαίνει ο Biden είναι το εξής. Ότι αν χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το τακτικό όπλο, το οποίο το υποστήριζε και ο Τραμπ, και το έλεγε ότι εγώ θα το κάνω προεκλογικά. Αλλά βέβαια 4 χρόνια που ήταν μετά, το ξέχασε. Το ξέχασε, ναι. Όλοι το υποστηρίζανε. Το υποστήριζε και ο ίδιος ο Biden ανοιχτά. Τώρα όμως μπορεί να λειτουργεί ως μπαμπούλας. Γιατί, για σκεφτείτε, με το που το ακούσανε αυτό το σύνδεση και μπήκε στον τύπο στα γνωστά φύλλα μέσα της Αμερικής, για πρώτη φορά μετά από 4 μήνες οι Σαουδάραβες, ενώ ανεβάζαν συνέχεια τις τιμές, τις ρίξανε χτες. Με το που τα ακούσανε. $5 το βαρέλι. Δεν καθυστερήσανε. Δευτερόλεπτο. Και πολλοί άρχισαν να συμμαζεύονται. Και γι' αυτό και αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αν ποτέ αυτό το κάνει ο Biden, τότε επί της ουσίας, ναι, μπορεί να το χρησιμοποιεί όποτε θέλει ως όπλο εναντίον όποιου θέλει. Δηλαδή, σου λέει τώρα, ρε παιδί μου, δίνει το δικαίωμα σε ένα δικαστή, αν θεωρήσει ότι μια η Σαουδαραβική ας πούμε εταιρεία, η Σάουδη Αράμκο, ότι κάνει ας πούμε καρτέλ, ή μια οποιαδήποτε όλη η χώρα θα μπορεί να δικάσει την Αμερική για πράγματα που κάνει αυτή η χώρα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα όμως ανοίγει την πόρτα του άσχοτου αιώλου, διότι δεν μπορείς να δικάσεις εμένα για κάτι που κάνω εδώ στην Ελλάδα, που σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας δεν παραβαίνω. Δεν κάνω κάτι παράνομο. Άρα να μου πεις ότι αυτό που έκανα στην Ελλάδα είναι παράνομο στην Αμερική, το έκανα όμως εδώ στην Ελλάδα και θα δικαστώ στην Αμερική για κάτι που έκανα στην Ελλάδα και δεν νόμιμο. Αυτό καταρχάς είναι ενάντια στο ίδιο το πνεύμα της γης των ελευθέρων της Αμερικής. Έτσι δεν λένε, στον εθνικό του σύμνος δεν λένε. Άρα λες ότι εδώ θα προκύψουν άλλα ζητήματα σοβαρά πλέον. Δεν θα προκύψουν άλλα ζητήματα σοβαρά, διότι αυτό, το κάνω παράδειγμα, αν κάποιος δικαστής, μια πολιτεία έχει αυτό το δικαίωμα, αυτό το νόμο, θεωρήσει, όχι μόνο η Αράμκο, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, μπορεί να θεωρήσει ότι η BP κάνει καρτέλ με μια άλλη εταιρεία κάπου και τη δικάζει. Ναι, και τη επιβάλλει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρετε, η BP είναι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η BP έχει 100.000 Αμερικάνους οι οποίοι έχουν επενδύσει πάνω. Δηλαδή, τι θα κάνω, θα βγάλουμε από τη διαχείριση όλων αυτών από την πολιτική και να την παραδώσουμε στους δικαστές, την παγκόσμια οικονομία. Αυτά το Στάλιν δεν τα έχει σκέφτηκε. Άρα. Με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή αυτό είναι πάνω από σταλινικό, ειδικά όταν το λένε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, το να δικάσω την εταιρεία του Γιώργου Σαχίνη ή μια κρατική οντότητα. Επειδή κάνει κάτι εκτός Αμερικής και είναι, ας το πούμε, νόμιμο εκεί που το κάνει, εγώ στην Αμερική θεωρώ ότι παραβαίνει το αντιμονοπωλιακό μου νόμο και την καταδικάζω, ας το έκανε κι αλλού. Το αμέσως επόμενη κίνηση, να ξέρετε, είναι ότι γιατί το αποκαλώ ως μια πυρηνική βόμβα που θα πέσει, μάλλον
σε κάποια πολιτεία της Αμερικής. Διότι αυτό το οποίο θα γίνει, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της αγοράς, οι οποίοι θα δουν έναν τέτοιο νόμο, η πρώτη τους αντίδραση θα είναι να αποσυνδέσουν τις συναλλαγές τους από το αμερικανικό δολάριο. Άρα λες να πάμε πιο γρήγορα σε αυτές τις ζώνες που άρχισαν να διαμορφώνονται. Μα ναι, γιατί Ινδία, Κίνα και τα λοιπά. Βέβαια, μα και γι' αυτό έχουν αρχίσει τέτοιου είδους συζητήσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Κίνας. Διότι κάποιοι πιστεύουν ότι δεν θα είναι απλά η 17η φορά που επαναφέρουν αυτό το νομοσχέδιο μπαμπούλα για να διορθώσουν τις τιμές, να τραβήξουν λίγο το αυτί κάποιον, αλλά το φέρουν στην πραγματικότητα. Όταν λες, ρωτάνε εδώ πολλοί, να διορθώσουν τις τιμές εντυπωσιακά που θα το ωφεληθούν οι καταναλωτές ή λίγο πιο ακριβά, αλλά όχι τόσο ακριβά. Κοίταξε, αυτό το πράγμα θα ήταν καλό αν ίσχυε ως νόμος στο διεθνές εμπόριο. Αν δηλαδή τα βρίσκαν όλοι αυτοί και βγάζαν κοινούς κανόνες και κοινές συνισταμένες για όλους. Αν αυτό ισχύει από τη μια πλευρά... Ναι, καταλάβαμε πώς το λες. Σωστά. Εκεί δημιουργείς πλέον άλλες, ξύνεις άλλες πληγές και δημιουργείς νέες εστίες πολέμου. Λοιπόν, αυτό θέλει προσοχή το πράγμα. Θυμάζομαι να αρθογραφήσω με λεπτομέρειες γι' αυτό, διότι εδώ δεν μιλάμε πια για ελεύθερη αγορά. Εδώ μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά, τα κάτω από όσο μας συμφέρει εμάς να είναι ελεύθερη. Άμα δεν μας συμφέρει να είναι ελεύθερη, αρχίζουμε τις δικαστικές καμπάνες. Πάμε παρακάτω, σε παρακαλώ. Τι άλλο έχουμε, γιατί στο τέλος έχω και μια ερώτηση για έναν χώρο που έχεις μια οικογενειακή εμπειρία εξαιτίας του πατέρα σου ως καπετάνιο. Θέλω να σε ρωτήσω το τέλος γι' αυτό. Αλλά τι άλλο έχουμε να παρατηρήσουμε και να πούμε στον κόσμο, ο οποίος, όπως ξέρεις, από τα τιμολόγια του ρεύματος μέχρι την αντλία στα πρατήρια υποφέρει αυτή τη στιγμή, αυξήσεις, πληθωρισμός σήμερα 10%. Τι άλλο πρέπει να έχουμε κατά νου? Έχω κατά νου ότι υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος πληθωριστικών πιέσεων που ξεκίνησε ήδη στην αγορά των αγροτικών των τροφίμων παγκόσμια. Διανύουμε μια ένα δίμηνο που αναμένεται να αυξηθούν άλλο 12% οι τιμές στα τρόφιμα παγκοσμίως, πεζοσταθμικά, έτσι. Άλλα τρόφιμα μπορεί να είναι πάνω από 30% αύξηση, σε άλλα κάτω από 12%, και αυτό θα επιβαρύνει πάρα πολύ τα πορτοφόλια μας ολονών. Υπάρχει και ένας δεύτερος κύκλος αυξήσεων που θα τον περιμένουμε γύρω στα το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και θα προέρθει από τις πανάκριβες τιμές των τροφίμων, των στρατηγικών μάλλον καλλιεργειών όπως το Στάρι και όλα αυτά, της αδυναμίας της Ουκρανίας να συνεισφέρει αυτά που συνεισέφερε, και κυρίως από τις αυξήσεις που θα έρθουν και το Σεπτέμβριο αλλά και του χρόνου το Μάιο στα σφάγια, στα αρνιά, στα κατσίκια ειδικά, διότι φέτος, προκειμένου να μειώσουν την τιμή, σφάξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Υπήρχε μια πρωτοφανή, ας πούμε, αύξηση της σφαγής στη χερσαία Ελλάδα. Φτάσαν σε σημείο να σφάζουν ακόμα αρνιά και κατσίκια, τα οποία δεν είναι της σφαγής, ήταν μάνες, να σας το πω έτσι. Αυτά μπορεί φέτος να ρίξαν λίγο τις τιμές για κάνα δεκαήμερο που χρειάστηκε να τις ρίξουν, αλλά τα πληρώσουμε του χρόνου. Όλα αυτά μαζί τα πληρώσουμε του χρόνου, όπως επίσης μαζί με τις πανάκριβες ζωοτροφές που εδώ χτυπάει την αγορά των πουλερικών, σιγά σιγά τσουκουτσούκα, δεν μιλά κανένας, δεν τα συζητάει κανένας και καμιά ενέργεια δεν γίνεται. Θα δούμε του χρόνου. Πώς δεν γίνεται, το έχεις μάθει και εσύ. Θα συζητήσει η Κομισιόν 17 Μαΐου 18 σχέδιο να περιορίσουμε τις μετακινήσεις αλλά πανδημία. Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Σαχίδη, όταν η Κομισιόν και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας που ακολουθεί πιστά από πίσω η Κομισιόν, ο Δόκτωρ Φατίχ Μπιρόλ, ο Τούρκος, σου λένε ότι το σχέδιό μου για αυτή την κρισάρα, την ανεπανάληπτη κρίση που δεν την έχει ξαναζήσει ποτέ άνθρωπος, την τετραπλή κρίση που έχω περιγράψει και στις εκπομπές σας, στις τηλεοπτικές, όταν σου λέει ότι αυτό που σου προτείνω είναι μπαμπά, μην τρέχεις. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Μετά από τόση συγκέντρωση στην εξαμηνή μυαλών, τα think tank, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, αυτό το οποίο έχουν να πούν στον κόσμο είναι μπαμπά μην τρέχεις στις Κυριακές, πάμε άτα με τα πόδια. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, είναι επιστημονικές λύσεις αυτές και συμβουλές. Πόσο πια να βοηθήσει η άρνηση της κατανάλωσης αυτό να ρίξει τη ζήτηση. Εσύ μας είπες, 1%. Εδώ μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή για να έχουμε ισορροπία του τρομακτικού ελλείμματος που υπάρχει στην ενέργεια, γιατί έχουμε έλλειμμα στην ενέργεια, σε όλα τα επίπεδα της ενέργειας, κυρίως τα καύσιμα. Έχουμε έλλειμμα μεταξύ της προσφοράς
και της ζήτησης. Αυτή τη στιγμή γίνεται το ανάποδο από ό,τι γίνεται το 21. Και εξού και η τεκμαρτή ταλάντες σε όλα τα πράγματα. Ενώ πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή για να φτάσουν στη ζήτηση, δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Γιατί μένεται ο πόλεμος. Δεν συμφωνούν. Αλλά όμως, αντί για να κατηγορούν τους Άραβες, τους Ρώσους και όλα αυτά, δεν βάζουν τους Αμερικάνους να αυξήσουν την παραγωγή. Ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, ισχύει η άποψή σου ότι λόγω πανδημίας και lockdown στην Κίνα κάπως ακόμη συγκρατιώνται οι τιμές στα καύσιμα? Ισχύει. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος ο οποίος. Οι τιμές δεν είναι χαμηλά. Όχι, εννοείται αυτό. Εξυπακούει. Αλλά δεν πάνε ακόμη ψηλότερα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Είναι ο μόνος λόγος που τις πρόχνει προς τα κάτω όποτε πηγαίνουν προς τα κάτω. Δεν υπάρχει άλλος λόγος αυτή τη στιγμή. Όλοι οι άλλοι λόγοι δημιουργούν ανωδικές τάσεις. Τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα, τη αφοδιαστική αλυσίδα, τα υψηλά κόστη, όλα δημιουργούν ανωδικές τάσεις. Και να σας πω κάτι. Αν δεν ήταν τώρα η περίοδος που θέλουν να σώσουν ό,τι απέμεινε από τον τουρισμό, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροπορική βιομηχανία και γενικώς τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα αυτά τα δύο χρόνια, ακόμα θα είχαμε περιορισμούς για ό,τι διάρκεια του καλοκαιριού, και αυτή είναι μια χάρη που κάνουν σε όλο το κύκλωμα, το οποίο ετοιμάζεται να τους φάει για τη ζημιά που έπαθε τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καθαρά οικονομικές ενέργειες, και αυτά τα οποία λένε περί υγειονομική διαχείριση του κορονοϊού έχουν πάει περίπατο πάντοτε προπολού. Φάνηκε καθαρά, πεντακάθαρα, τι ακριβώς στοχεύουν, για ποιο λόγο τα κάνουν όλα αυτά και πώς εργαλειοποιήθηκε ο κορονοϊός, που ξέρετε ήμουν από τους πρώτους που είπε ότι υπάρχει, πώς εργαλειοποιήθηκε στον τεράστιο παγκόσμιο ενεργειακό πόλεμο που έχει ξυγνήσει και δεν λέει να τελειώσει. Και δεν λέει να τελειώσει, πώς θα τελειώσει? Όταν να σας πω κάτι, να σας αποκαλύψω κάτι, κύριε Σαχίνη. Αυτά που λένε, ας πούμε, οι BP, που έχουν ξεχάσει όλοι τι έχουμε υποφέρει από τη Μέρκελ, τη συμμαχία της Μέρκελ, του Πούτιν και της BP, που πήγαινε μέχρι ουρά στον Αλίγευ και στον Ερντογάν. Και αυτοί οι οποίοι κάνανε επικύψεις, κύριε Σαχίνη, 15 χρόνια σε αυτό το μονοπόλιο, σήμερα βγαίνουν και το παίζουν πουτινομάχη. Αυτοί οι οποίοι ήταν yes sir και στριμώχνονταν ποιος θα πρωτοπάει στο γραφείο του Πούτιν για ένα καλό deal, σήμερα έχουν σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης, κύριε Σαχίνη. Και αποκαλούν τους άλλους ψεκασμένους και ρωσοψέκ, αυτοί οι οποίοι έγλυφαν αυτή τη συμμαχία τόσα χρόνια. Και κάποιος πρέπει να τους τα πει κατάμωτα επιτέλους. Λοιπόν, το 19,75% της BP που λέει ότι θα φύγει, πού θα πάει, στον αέρα? Ή θα βρεθεί κάποιο ελεήμον άνθρωπο το οποίο το δέχομαι. Θα το κάνει δώρο η BP στην Ομοσπονδία της Ρωσίας? Λοιπόν, σας αποκαλύπτω σήμερα ότι και το 1975 της BP θα πάει σε Ινδούς. Σε ήδη Ινδούς. Είναι έτοιμο το deal. Σε Ινδούς. Σε Ινδική εταιρεία, ναι βέβαια. Μάλιστα. Και το Σαχαλίν, το πεδίο το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό, γιατί είναι η Exxon μέσα, θα πάει και αυτό σε Ινδική εταιρεία. Α, εντάξει. Μάλιστα. Εδώ χτίζεται ολόκληρη. Ηγούμε στεφανούστε νικών των άλλων. Καταλάβαμε. Μια χαρά γιατί καταλάβαμε. Δεν το λέω αυτό. Μάλιστα. Διότι εδώ χτίζεται ολόκληρη συμμαχία που έχει σχέση και με το Ροβοροσίνσκ. Το λιμάνι δηλαδή τη Μαύρη Θάλασσα. Μισό λεπτό, κύριε Αδαλή. Εγώ άλλο καταλαβαίνω. Η Ευρώπη πληρώνει το επιτίμιο. Όλοι οι άλλοι κανονίζουν τα δικά του. Η Αμερική δεν έχει μειώσει καθόλου τις αγωγές πετρελοειδών από τη Ρωσία. Μια χαρά δηλαδή. Αυτός ο οποίος θα την πληρώσει πάντα είναι ο βλάκας του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή η Ευρώπη. Τι λέμε τώρα? Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι το πιο εξωφρενικό. Η Ελλάδα σε όλο αυτό το θέμα αναβαθμίζεται. Γιατί αναβαθμίζεται η Ελλάδα? Όταν μιλάμε, σας πω ένα παράδειγμα και θα κλείσω με αυτό. Η Ζαχάροβα, όταν τη ρωτάνε, πες μας κάτι για τη Βουλγαρία, τι γίνεται εκεί, ζήτημα να χρησιμοποιεί 20-25 λέξεις. Και είναι λογικό, γιατί ένας διπλωμάτης σε αυτό το επίπεδο χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν λιγότερο λέξη για να μην κάνει κανένα λάθος ή κάποιο φάουλ. Όταν τη ρωτήσαν για την Ελλάδα, θυμάστε αυτή την ανακοίνωση, 154 λέξεις οργισμένες. Γιατί η στρατηγική της Ρωσίας μέχρι σήμερα ήταν ότι εάν το ΝΑΤΟ ή η συμμαχία κάνει κάποια απόβαση, θα γίνει από εκεί που την κάνανε οι σύμμαχοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τις γαλλικές ακτές. Αυτό το οποίο δεν είχε στους σχεδιασμούς της ήταν ένας διάδρομος συμμαχικός από τον Νότο, από την Ελλάδα,
ο οποίος δεν τον έχει υπολογίσει μέχρι σήμερα. Και αυτό λίγοι το συνεκτιμούν, κυρία Σαχίνη. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και εμείς μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα αναβαθμιστούμε γεωπολιτικά και ειδικά απέναντι στην Τουρκία. Αλλά δεν ξέρω αυτό αν είναι απαραίτητα και καλό όταν αναβαθμίζεται μια χώρα. Σαφές αυτό που θέλει να πείτε. Και πολύ... που οδηγεί, για να καταλήξω και κύριε Σαχίνη, ναι. Που οδηγεί. Οδηγεί σε αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό σας έχω πει. Στην είσοδο στα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Τουρκίας, έστω και από την πίσω πόρτα, με μία συνεκμετάλλευση. Και την υψηλή εποπτεία από Έλληνα αρχηγό Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ ως επιστέγασμα αυτής της συμφωνίας ότι θα την τηρήσουν οι Τούρκοι. Εκεί πάει η δουλειά. Και γι' αυτό βλέπετε ότι αντέδρασαν οι Γάλλοι και σας τα λέω όλα μαζεμένα, αντέδρασαν οι Γάλλοι με την Total και έφυγαν. Τα κρατάω, δεν τα πετάω και θα επανέλθουμε σε εκπομπή πολύ σύντομα. Πολύ γρήγορη απάντηση, είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Ναι. Πολύ γρήγορη απάντηση στο Γιάννη. Δημοσίευμα στο Πολίτικο αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να χρηματοδοτήσει μέσω δανεισμού της τις λειτουργικές ανάγκες της Ουκρανίας για τους επόμενους 3 μήνες ύψους 15 δις. Ναι. Έχει προοπτικές, λέει, η ευρωπαϊκή οικονομία. Τι λέει ο κύριος Σταδαλής, σύντομη απάντηση. Προοπτικές σαν οικονομία. Ναι. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγάλες οικονομίες, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, όχι Ισπανία, βγάλει την Ευρωπαϊκή, Γερμανία και Γαλλία θα χτυπηθούν αλίπητα. Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε με το εξής. Το δημοσίευμα της Die Welt για τους Έλληνες εφοπλιστές που φέρνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, το είδατε. Έχω μία απορία όμως, κύριε Δαλή. Ναι. Γιατί εντάξει, είμαστε κορόιδα, αλλά όχι και τόσο γερμανάκια. Εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο δεν υπάρχει. Ένα το κρατούμενο. Η ναυτιλία σε όλο τον κόσμο, αν έχει ένα χαρακτηριστικό, καλός ή κακός δεν το σχολιάζω, δεν ελέγχεται από τα κράτη. Κάθε ποντοπόρο είναι μια ξεχωριστή εταιρεία η οποία μπορεί εύκολα να αλλάξει έδρα και να πάει σε όποιο φορολογικό παράδεισο γουστάρει. Ακόμα και στη Μογγολία. Μάλιστα. Οι Γερμανοί τι ακριβώς μας λένε δηλαδή? Να αφήσουμε το πετρέλαιο το ρωσικό, για παράδειγμα, που μεταφέρεται στην Ασία, να το μεταφέρουν πλοία άλλα δικά τους? Τι ακριβώς θέλουν? Ναι. Και εγώ δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Το αν είναι καλές ή κακές οι δικές μας επιλογές με το εμπάργκο είναι δικό μας θέμα. Αλλά δεν μας πιάσουν και κότους οι Γερμανοί. Κάνω λάθος? Όχι, όχι. Γιατί κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάνουν οι Έλληνες εφοπλιστές είναι αυτό το οποίο κάνουν όλοι οι εφοπλιστές. Δηλαδή, έχουν η ιδιοκτησία τους είναι νούμερο ένα στον πλανήτη ως ιδιοκτήτες σε κόρους, σε τον Άζρα, το πούμε έτσι. Αλλά ως σημαία η Ελλάδα είναι ένατη. Μάλιστα. Η δεύτερη είναι η Ιαπωνία σε ιδιοκτησία, η οποία είναι δέκατη. Γιατί δεν τα λένε αυτά στους Ιάπωνες? Ή δεν τα είπανε στους Τούρκους που μεταφέρανε όπλα? Ακούστε κύριε Δαλή, εγώ το πάω αλλού. Στην Τουρκία που μετέφερε όπλα σπάζοντας το εμπάργκο στη Λιβύη, γιατί δεν μούγκα στη Στρούγκα όταν τους κλειδώσαν τη φρεγάτα τη γερμανική και σηκώθηκε και έφυγε? Για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα. Που δεν είπε κανένας τίποτα, ότι ο Γερμανός καγκελάριος, ο Γέρχαρντ Στρέντερ, ο πρώην, κάνει πυρηνικό εργοστάσιο στη σεισμογενή πλάκα του ακουγιού της Τουρκίας. Σωστό. Και δεν υπέστη καμία κύρωση. Σωστό γι' αυτό. Πώς? Μόνο αυτό. Θέλω να σας πω τώρα 10 Γερμανούς πολιτικούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Τουρκία και κάνουν business. Γιατί δεν είπε κανένας για τον Τόνι Μπλερ κάτι? Πού δραστηριοποιείται ο Τόνι Μπλάιερ που τον έγραφα εγώ? Μπλάιερ, όχι Μπλερ. Λοιπόν, γιατί δεν λένε για αυτούς τι βαθμοί? Έχουν κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους και πάνε και υποβάλλουν κυρώσεις σε ποδοσφαιριστές, σε αθλητές, ταινίστες, σε ταινίστριες και σε. Σκηνοθέτες, χορευτές, τραγουδιστές, μάλιστα. Τραγουδιστές και μάλιστα. Όπερα. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Και ο αφρός, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το μονοπόλιο της σχολής της σκέψης της Ανατολικής Γερμανίας, γιατί με αυτούς τα έχω εγώ τώρα. Όχι μόνο στους Γερμανούς, δεν συμφωνούν όλοι με αυτά. Αυτοί οι οποίοι έχτισαν μια παντοκρατορία ενεργειακή και έθαψαν κάτω από το χαλί το 2014 την επέμβαση του Ντομπάς στην Κρυμαία και τα ξέχασαν από τότε και εξάρτησαν περισσότερο την Ευρώπη σε αυτή τη μονοκρατορία, έρχονται σήμερα και κουνάν την παντιέρα της απελευθέρωσης. Ποια είναι η παντιέρα της απελευθέρωσης? Λίγο να δώσει σήμα ο Μπάιντον ότι έληξε ο αγώνας και ότι εμάς προχωράμε μπροστά, θα ξαναρχίσουν πάλι το γλύψιμο, κύριε Σαχίνη, και θα ξεχαστούν όλα αυτά τα οποία λέμε. Γιώργος Σαδαλής, δεν έχω άλλο χρόνο. Βλέπω εδώ, κρίμα λέει, κράτον κι άλλο. Δεν γίνεται, παιδιά. Εντάξει, έχει και δουλειές. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.